Ναι. 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 Γεια σας. Γεια σας, κοριτσιά. Γεια. Καταρχήν να συστηθώ, ονομάζομαι Αλέξανδρος. Μάλιστα. Και είμαι 24. Και είμαι βαθύτατα πνευματικός λοκατζής, επειδή μιλάω μαζί σου, μου τι δεν το λέω. Τα πνευματικά λόγια της χώρας είναι εδώ, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σου, λοιπόν. Να πω το πρόβλημά μου. Ναι, γρήγορα, πες το μου. Θέλω το είσαι σφιχτός, πες. Ναι, ναι, λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο δουλεύω σε μια εταιρεία, ωραία. Ναι. Και έρχονται άνθρωποι προμηθευτές και μας αφήνουν πράγματα και τα παίρνω εγώ αυτά συνήθως. Και είναι ένας από τους προμηθευτές, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι ένα λουκουμάκι. Και εγώ είμαι πιο ευγενικός, ωστόσο επειδή είναι δουλειά, προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Αλλά λαμβάνω και από αυτόν vibes. Δηλαδή, πρόσφατα που είχε έρθει, του λέω, είχε κάτσει λίγο παραπάνω και του λέω: δεν έχεις δουλειά μετά? Και μου λέει: έχω, μου λέει, αλλά δεν πειράζει, κάτσω λίγο ακόμα. Έχω, λέει, έχω να πάω να μπω σε ένα κουτί με λουκούμια. Λουκουμάκι. Τέλος. Και εγώ προσπάθησα να του πάρω τα social media, αλλά μου λέει: δεν έχω. Ωραία, αλλά δεν πειράζει. Ωστόσο, τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουν πέσει δουλειές, έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Και εδώ και ένα μήνα, ναι, είμαι με ένα άλλο παιδί που λέγεται Κώστας. Ωραία. Μάλιστα. Και περνάμε πολύ καλά. Και πήγαμε σε ένα πάρτι το Σαββατοκύριακο, σε μια φίλη του από το σχολείο. Ναι, ναι. Και χτυπάει το κουδούνι, ανεβαίνει κόσμος και μέσα στον κόσμο ήταν. Το λουκουμάκι! Το λουκουμάκι! No party, no party. Ναι, 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 ναι. Και εγώ γυρνάω φυσικά σε δευτερόλεπτα πλευρό και λέω: εντάξει, μπορείς να μην διασταυρώσεις το βλέμμα μαζί του. Έχει πολύ κόσμο. Έτσι. Ναι, έκανες έτσι. Ναι. Ναι, και μου λέει και μάλιστα ο Κώστας, το παιδί που ήμασταν μαζί, λέει: πάμε να χαιρετήσουμε ένα φίλο. Μου λέει: ναι, πάμε, θα γίνω μπουχός. Και ο φίλος που πήγε να χαιρετήσει ήταν το λουκουμάκι. Και πέρα μόλις τρώω λουκούμι, εσένα θα σκέφτομαι. Λοιπόν. Είχα μείνει παγωτό και με στήνικτο. Ναι. Γρήγορα σε ρωτάω, ο Κώστας τα είχε πριν με το λουκουμάκι? Όχι, όχι, όχι. Είναι παλιοί φίλοι, ξέρετε, του σχολείου του δημοτικού που παίζουν όλα τα παιδάκια μαζί. Κατάλαβα. Φάση. Ναι. Και δεν κάνουν πολύ παρέα, απλά είναι γνωστοί. Εσύ, για να τελειώνουμε, θες το λουκουμάκι, ναι, ή τον Κώστα? Εγώ δεν θέλω να πει τίποτα το λουκουμάκι στον Κώστα, γιατί έκανε ότι δεν με ξέρει. Σωστός. Καταλάβατε. Κύριος. Δηλαδή, μου λέει: χάρηκα, Χρήστος, να με ρώτησε με τι ασχολούμαι, και σήμερα που μάλιστα είστε από τη δουλειά, ναι, ήταν πολύ, μα πολύ αρνητικός απέναντί μου. Δηλαδή, δεν μου πείτε γεια. Τι ήθελε. Αυτά τα πράγματα και έφυγε. Γιατί σου... Ναι, γιατί κοιτάξτε τι έγινε. Εσύ έδωσε μια λάθος εικόνα τώρα. Θα σου το πω γρήγορα αυτό. Έδωσε την εικόνα ότι ήσουν με τον Κώστα, ενώ δεν ήσουν το διάστημα που έκανε φλερτ με το λουκουμάκι. Το λουκουμάκι σε βλέπει ξαφνικά με τον Κώστα και λέει: να το παίξω κύριος. Εγώ τι να κάνω, να τα πω όλα στον Κώστα, τουλάχιστον να ξέρει την προϊστορία, ή να βρω το λουκουμάκι και να του πω: ξέρεις τι, να βρεθούμε να συζητήσουμε αυτή την αμήχανη στιγμή, ή να κάτω στα αυγά μου. Έλα τώρα, άσε τα σάπια σου τώρα. Ποια αμήχανη στιγμή να συζητήσεις? Θε να βρεθεί το λουκουμάκι για να το φας. Με λίγο κρύο νερό. Λοιπόν, άκουσα να δεις, Αλέξανδρε, αν θες το λουκουμάκι, που εγώ αυτό κατάλαβα, τον Κώστα τον έχεις ήδη συγχωρέσει. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο του λουκουμάκι και θα του πεις να βρεθείτε κάπου, να πιείτε ένα καφέ, να το φας, να ησυχάσεις. Τώρα, θα πρέπει να είσαι ξύγα με τον Κώστα όμως. Ναι. Δεν θα κάνεις αρπαχτή. Σε μένα δεν θα μιλάτε για αρπαχτή. Αυτό, δηλαδή, απλά εγώ το κινητό του να το ζητήσω μέσα στο μαγαζί. Γιατί εγώ μπορώ να το βρω και από την καρτέλα του προμηθευτή, αλλά μήπως είναι λίγο creepy όλο αυτό. Όχι, όχι, από την καρτέλα του προμηθευτή, όχι. Θα το ζητήσεις την ώρα. Τι προϊόντα σου δίνει αυτός? Πατάτες, τι σου δίνει? Όχι, τάπες μου δίνει Inox. Τάπες? Τάπες Inox. Την ώρα που σου δίνει μία τάπα Inox, από κάτω γράψε το ραβασάκι. Θέλω το τίλ. Κατάλαβες? Θα φύγει αυτό με την τάπα την Inox. Ναι, πάμε κορίτσια. Ναι. Και τότε θα έρθει η λύση. Αλέξανδρο. Ζήτα το τηλέφωνο, φάει το λουκουμάκι, άσε μας να μιλήσουμε, σ' αγαπώ. Και εγώ φυλάκια. Μα τι ωραία που ήταν. Είναι η ιστορία του κόσμου, νομίζω είναι η ιστορία της μέρας. Είναι το τηλέφωνο της μέρας. Αλέξανδρος Λουκουμάκη. Ας μην έχουν αυτά υπόλοιπα. Πάμε, τραγούδα κάτι. Πού να βρω ένα λουκουμάκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια? Ας το γράψω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κοντεύεις με την τάπα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Θα φαγωθεί το λουκουμάκι. Μαύρη στιγμή όμως, ανοίγει το πάρτι και βγαίνει το λουκούμι. Έτσι είναι αυτά. Άμα είναι να σου τύχει, έτσι θα σου τύχει. Και δεν είχε social. Ήταν λουκούμι άνευ social. Ακοινώνει το λουκούμι. Σε βρήκα. Νόμιζες εσύ θα ξεφύγεις από μένα. Ωραία ιστορία. Καθόλου προβληματισμένη δεν είμαι. Δεν έχω να δώσω κάτι από συμβουλή. Έχεις να δώσεις δώρα όμως. Α, εγώ τα δίνω. Σε είδα πολύ άνετη για αυτό. Παιδιά, εγώ δίνω τα δώρα. Αλέξανδρε, όρμα πάνω στο λουκουμάκι. Πέστε τον Κώστα. Μην δείξει την εκπομπή στον Κώστα ποτέ και πει ότι εγώ κατάλαβες. Μην έχω και κανέναν κίνδυνο. Είναι πολύ ωραίο ότι φαίνεται ότι έχουν δίλημα και λέει τώρα να είμαι με τον Κώστα ή με το λουκουμάκι. Να είσαι με κάποιον που λέγεται Κώστα, προτιμάς το λουκουμάκι.